Σε ένα τελείωτο πάρκινγκ είχαν μετατραπεί σήμερα οι κεντρικοί δρόμοι της Αχαϊκής πρωτεύουσας, αφού οι περισσότεροι επέλεξαν να κατέβουν στο ιστορικό κέντρο και να διασκεδάσουν με τις παρέες που υπήρχαν σε κάθε τετράγωνο. Οι οδηγοί έκαναν υπομονή, όπως τις περισσότερες φορές, αν και κίνδυνησαν λίγοι εκείνοι που δεν μπορούσαν να φύγουν από τα διπλοπαρκαρισμένα οχήματα. Όπως είναι όλες τις άλλες μέρες, το ίδιο, δύσκολο είναι, γιατί όλοι διπλοπαρκάρουν και δεν μπορείς να περάσεις. Ειδικά σήμερα, και ενώ ψυχαναπαλιού. Πάντα έτσι είναι, το ίδιο πράγμα. Όπως είναι σήμερα, είναι και τις άλλες μέρες. Και υπομονή. Υπομονή πρέπει να ξέρω, όλοι έχουν υπομονή. Στην Ελλάδα δεν έχει υπομονή, φεύγει από την Ελλάδα, είναι πολύ απλό. Εντάξει, δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, μπορώ να πω. Πάντως οι περισσότεροι ζητούν να αυξηθεί η αστυνόμευση, καταγγέλλοντας ειδικά οι επαγγελματίες οδηγοί ότι αντί ο νόμος να εφαρμόζεται προς κάθε παραβάτη, το τελευταίο διάστημα οι κυρώσεις εστιάζονται μόνο στους οδηγούς ταξί που δυσκολεύονται να επιβιώσουν, τονίζοντας ακόμα ότι με την ενεργοποίηση μίνι μπας που ακούγεται για το τελευταίο τριήμερο της αποκρίας θα δεχθούν ένα νέο οικονομικό χτύπημα. Σοβαρή καταγγελία και θα πρέπει να ντρέπονται οι διοικούντες της τροχέας που ασχολούνται μόνο με τα ταξί και δεν κοιτάνε τα υπόλοιπα προβλήματα της πόλης. Οπότε και έλλειψη αστυνόμευσης εκτός από την αδιαφορία των οδηγών. Όχι έλλειψη αστυνόμευσης. Η αστυνομία κάνει αυτό που θέλει, δηλαδή είναι ρατσιστικό αυτό που κάνει. Κοιτάει μόνο το ταξί. Μόνο το ταξί. Και οι υπόλοιποι οδηγοί παρκάρουν ασύστολα παντού. Όπου θέλουν. Γιατί λέω ψέματα. Και εν ώψη καρναβαλιού πόσο δύσκολο θα είναι. Εν ώψη καρναβαλιού αυτό που θέλουν να κάνουν τώρα, δηλαδή το καινούριο, να έρχονται δωρεάν με μίνι μπας. Οπότε εμείς θα τα κλείσουμε τα αυτοκίνητά μας, να πάμε στα σπίτια μας. Δεν χρειάζεται να δουλέψουμε.